Φαίνεται, λογικά φαίνεται, ότι ψυχαλίζει. Ήρθα για ένα ψάρεμα γρήγορο 2-3 ωρών και μου τα χάλασε ο καιρός. Κάτσω εδώ λίγο. Επί τη ευκαιρία, να, μισό λεπτάκι να στηρίξω την κάμερα. Λοιπόν, να είμαι κι εγώ. Ήθελα την ευκαιρία που ο καιρός είναι χαλασμένος να κάνω 20 λεπτάκια στα γρήγορα. Ήθελα να κάνω, παιδιά, μια εισαγωγή. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω με πολλά λόγια. Ήθελα να κάνω μια εισαγωγή για το βίντεο του Dostum, το Dostum Adventures, ένα βίντεο από ψαρέματα που έκανα είτε με παρέα, με τα υπόλοιπα παιδιά, είτε μόνος μου. Θέλω να μιλήσω λίγο για τον Dostum. Η Dostum, όπως είναι το πιο σωστό στα τουρκικά, έχει λίγο ένα μικρό τονισμό στην κατάληξή του. Τέλος πάντων, Dostum θα το λέμε εμείς. Πώς ξεκινάει αυτό το πράγμα? Την έχει γράψει στο blog του Nerdfishing την ιστορία ο Γιώργος, αναλυτικά πώς ξεκίνησε. Πρακτικά, μέχρι να βγει το Dostum, ο Γιώργος έκανε πάρα πολλά πειράματα στα τεχνητά. Έφτιαξε δικά του καλούπια, έβγαλε κάποια τεχνητά δικά του, άλλοτε λίγο πιο χοντρά μπροστά, άλλοτε λίγο πιο ζυγισμένα, πιο μικρά, πιο κοντά δηλαδή, πιο μακριά, πάρα πολλά. Και από αυτά αναδιαστήματα μου έδινε και εμένα κάποια, όπως αυτό εδώ που έχει και κάποια φτεράκια, αυτό εδώ ακόμα πιο μικρό με χρυσό φόιλ μέσα. Ένα από τα αγαπημένα μου, αυτό εδώ, το οποίο έχει αυτό το κόκκινο στο μάτι σαν να είναι πληγωμένο, έχει χρυσό φόιλ, του το έδωσα τελευταία και το έκανε μία ανακατασκευή γιατί είχε φάει πολλά χτυπήματα. Τέλος πάντων, έχει περάσει από πολλά στάδια τον Dostum και τα ψαρέματα που έχω κάνει, μέχρι που φτάσαμε στα τελικά σχέδια, το Holy Scales εδώ. Το, πώς λέγεται αυτό, δεν το θυμάμαι τώρα, το ολόγραμμα, holographic, holo, κάπως έτσι, αυτό εδώ που είναι το Tin Soldier, αν δεν κάνω λάθος, και ένα άλλο που το έχασα από ψάρι, το Aurora, τα τέσσερα αυτά σχήματα, και έχω και διάφορα άλλα, έχω κάποια όπως αυτό εδώ που είναι πιο πολύ κοντά στο πρωτότυπο του Zipcan, Zipcan Baits, με κάποιες μικροδιαφορές. Πώς πάει, παιδιά? Είμαστε μία παρέα, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Πάντα όταν ο Γιώργος προσπαθεί να βγάλει ένα καινούριο τεχνητό, κάτι έχει σκεφτεί, κάτι έχει σχεδιάσει, είτε εκείνος είτε κάποιος άλλος με τον οποίο συνεργάζεται, θα μας δώσει κάποια και σε μένα και στα υπόλοιπα παιδιά. Ρε, εσείς πάρτε αυτό να το δείτε τι κάνει, βγάζει ψάρια, πως κολυμπάει. Ανάλογα, γιατί ο καθένας μας έχει και διαφορετικό τρόπο που το χρησιμοποιεί το τεχνητό. Άλλος πιο γρήγορα, άλλος πιο αργά, άλλος θέλει να το πάει λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια. Αυτά εδώ τώρα τα Dostum προσανατολιζόντουσαν κυρίως κοντά στην επιφάνεια, είτε πάνω είτε λίγο πιο κάτω. Και πάντα θα πει, ρε παιδιά, πάρτε, δοκιμάστε, πείτε μου τι γίνεται. Εντάξει, έχω πάρα πολλά χειροποίητα πέρα από τα τελικά σχέδια του Dostum. Η αλήθεια είναι, όλα τα έχω ψαρέψει. Η αλήθεια είναι, περισσότερο ψάρεψα αυτό εδώ που είπα και νωρίτερα, και πλέον χρησιμοποιώ
τα τελικά σχέδια, χρώματα, χρωματισμούς των foil του Dostum. Από εκεί και πέρα θέλω να εστιάσουμε λίγο σε αυτό το βίντεο περισσότερο σε ένα συγκεκριμένο αλίευμα που στοχεύει τον Dostum. Όχι ότι δεν βγάζει και άλλα, έχουν βγει και σαργοί, έχουν βγει και τσιπούρες, μελανούρια πάρα πολλά, όταν είναι περισσότερο η εποχή τους κοντά στο φθινόπωρο, τέλη καλοκαιριού, καλοκαίρι εκεί Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, ίσως μέχρι και αρχές Νοέμβρη, πάρα πολλά μελανούρια, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Το αλίευμα φυσικά είναι το λαβράκι. Το λαβράκι εμείς εδώ στη Λέσβο μπορούμε να το πετύχουμε φυσικά όπως και στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αλλά εμφανίζεται κυρίως προς το τέλος του καλοκαιριού, Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη και τα πιο μεγάλα μεγέθη τα συναντάμε τέλη Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, μέχρι εκεί κάπου. Μετά πάλι σπάνε λίγο. Έχει να κάνει φυσικά με την περίοδο της αναπαραγωγής τους, με το γεγονός ότι έρχονται πιο έξω στα ρηχά για να αναπαραχθούν, θα κάνουν τις περιπολίες τους, θα προστατεύσουν τη φωλιά τους, το χώρο τους θα είναι ένας χώρος που θα έχουν μαρκάρι που θέλουν να γεννήσουν, οπότε οτιδήποτε πλησιάζει εκεί θέλουν να το επιτεθούν και όχι απαραίτητα να το φάνε. Αυτό είναι ένα μπόνους. Σκοπός μας, όπως θα δείτε και στο βίντεο, όπως έχετε δει ήδη σε πάρα πολλά βίντεο στο Facebook που ανεβάζει και ο Γιώργος, που ανεβάζουν και άλλα παιδιά άσχετα από την ομάδα, τη δική μας, την παρέα που έχουμε, είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα λαβράκια, το 90%, 9 στα 10, γίνονται πάλι απελευθέρωση. Μάλιστα γρήγορα, χωρίς να ταλαιπωρηθούν πολύ. Όταν θέλουμε να βγάλουμε μία φωτογραφία, το κρατάμε το ψάρι μέσα στη θάλασσα με το grip, πλήρως ενυδατωμένο, να μπορεί να ανασένει φυσιολογικά, το βγάζουμε ελάχιστα, βγάζουμε μία, δύο, τρεις, πέντε φωτογραφίες και μετά γίνεται απελευθέρωση το ψάρι. Προσπαθούμε να το ταλαιπωρήσουμε όσο το δυνατό λιγότερο. Εντάξει, πάλι ταλαιπωρείται, αλλά μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά μας όταν έχουμε πιάσει ένα ψάρι 4 κιλά ή 5 κιλά. Θέλουμε να έχουμε κάτι να το θυμόμαστε. Έχουμε το βίντεο, έχουμε δύο φωτογραφίες και μετά γίνεται απελευθέρωση. Προσπαθούμε, αν θέλουμε να πάρουμε κάτι για να κρατήσουμε για φαγητό, να είναι κάτι ενδιάμεσο, 1,5, 2, 2,5 κιλά εκεί. Προσπαθούμε να μην πάμε πιο πάνω, προσπαθούμε να μην πάμε στους γεννήτορες, τα μεγάλα τα ψάρια τα οποία γεννάνε και γεννάνε πολύ. Αυτά. Τώρα, πού το συναντάμε εμείς εδώ στη Λέσβο. Εμείς εδώ στη Λέσβο δυστυχώς δεν έχουμε τις μεγάλες αυτές αβαθείς παραλίες με την αμμουδιά, τη θολούρα που δημιουργείται με το κύμα και όλα αυτά που έχουν στην κεντρική Ελλάδα, ίσως προς Μεσολόγγι ή πιο πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα, που μπορούν να τα κυνηγήσουν. Όχι ότι είμαστε πιο άτυχοι ή πιο τυχεροί, δεν το συγκρίνω με αυτό. Απλά θα πω για την δυσκολία της αλίευσης. Εμείς εδώ τα λαβράκια κυρίως πάλι τα κυνηγάμε σε πιο ρηχά μέρη. Όχι πως δεν μπορούν να χτυπήσουν και βαθιά, φυσικά. Μπορούν να ανέβουν και να χτυπήσουν στην επιφάνεια ή σε μήνο που πάει λίγο πιο κάτω στο μισό μέτρο ή στο ένα μέτρο. Αλλά εμείς τα κυνηγάμε στους ίδιους τόπους που κυνηγάμε τους αργούς. Δηλαδή σε ριχοτοπιές, εκεί πέρα που το νερό μπορεί να είναι μερικούς πόντους, μπορεί να είναι μισό μέτρο, μπορεί να είναι ένα μέτρο. Τι γίνεται με το λαβράκι? Το λαβράκι δεν θεωρείται έξυπνο ψάρι. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο σαργός είναι ένα έξυπνο ψάρι. Το έχουμε πει επανειλημμένα ότι
όσο ρίχνουμε τις διατομές, ο σαργός ξεγελιέται πιο εύκολα. Δηλαδή, αν πας με 20 διάρι παράμαλο να ψαρέψεις σαργό ή 23 άρι, θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες. Βέβαια, θα έχεις καλύτερη αντιμετώπιση όταν χτυπήσεις το ψάρι, μια σιγουριά παραπάνω, αλλά δεν θα χτυπήσει ο σαργός τόσο εύκολα σε τόσο χοντρό παράμαλο και αντίστοιχα χοντρό νήμα, 5-06. Θα πάρεις πολύ λιγότερα χτυπήματα, γι' αυτό ρίχνουμε τις διατομές μας, πάμε σε 0-3, πάμε σε 16 παράμαλο ή 18, έτσι ώστε να μπορούμε να το ξεγελάσουμε πιο συχνά. Αυτό δεν συμβαίνει με το λαβράκι. Το λαβράκι είναι πιο αδιφάγο, πιο επιθετικό ψάρι. Δεν θα κοιτάξει τι γίνεται. Πολλοί λένε, παλαιότερα λέγανε, και ένα κομμάτι πλαστικό να δέσεις πάνω στο αγκίστρι και να το χτυπήσεις στη θάλασσα, το λαβράκι μπορεί να επιτεθεί. Εντάξει, δεν το έχω ζήσει εγώ αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι χτυπάει σε πληθώρα ανακτήσεων, σε πληθώρα τεχνητών, σε με καιρό, με κύμα, με άπνοια, παντού μπορεί να χτυπήσει. Ειδικά όταν το ψαρεύεις στην επιφάνεια. Όταν το ψαρεύεις στην επιφάνεια που ούτε το παράμαλο πέφτει πολύ μέσα, είναι πολύ ψηλά, και το νήμα, ο μεγαλύτερος του όγκος, είναι εκτός της θάλασσας, γιατί και το καλάμι σου είναι ψηλά όταν παίζεις το τεχνητό στην επιφάνεια και όλα αυτά, είναι ακόμη πιο δύσκολο να αντιληφθεί κάτι το λαβράκι. Εγώ έχω δύο σετ που κυνηγάω το αλίευμα αυτό. Ένα είναι το ελαφρύ, όπως το λέω, είναι HRF. Είναι το μότζο που οριακά παίζει τα ντόστουμ. Δεν προτείνεται, γιατί είναι max 11 το καλάμι και το ντόστουμ είναι 14-15 γραμμάρια. Αλλά η κατασκευή του είναι τόσο καλή που έχει αρκετά καλή ανάκτηση του τεχνητού. Με P06 και 022 ή 023 παράμαλο, έχουν βγει αρκετά ψάρια, θα τα δείτε και παρακάτω. Έχουν χαθεί και κάποια, φυσικά. Και όταν τα αλιεύματα μεγαλώνουν σε μέγεθος, δηλαδή Νοέμβρη και Δεκέμβρη, έχω γυρίσει πλέον στο spinning με P1,2 και 40 παράμαλο και παίζω πάλι τα ντόστουμ. Το καλάμι είναι 10-40, μπορεί να το παίξει το ντόστουμ, θέλει λίγο περισσότερη δύναμη στο χέρι και καλύτερη αντοχή, γιατί είναι πολύ πιο κουραστικό το βάρος του καλαμιού. Έχω προσπαθήσει να βάλω ελαφρύ μηχανισμό και το καλάμι είναι αρκετά ελαφρύ και έτσι βολεύομαι. Και τα κυνηγάω έτσι. Όπως είπα και πριν, εμείς τα λαβράκια τα κυνηγάμε σε ρηχά μέρη, τα οποία δεν είναι συνήθως αμυγός άμμος, οπότε δεν μπορείς να το αφήσεις με τα φρένα λιτά τελείως και να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το αρνητικό που έχουμε, γιατί μπορεί να πάει να κόψει, να τρίψει και να κόψει. Βέβαια, το λαβράκι δεν είναι ψάρι που θα κάνει φευγιό. Δεν είναι ψάρι μαγιάτικο, δεν είναι παλαμίδα, δεν είναι τέτοιο ψάρι το οποίο θα τρέξει και θα ψάξει να βρει κάπου να χωθεί, κάπου να τριφτεί, να βγάλει από πάνω το αυτό που έχει. Θα κάνει κάποιες κινήσεις να βγάλει το τεχνητό από πάνω του, κυρίως κουνώντας το κεφάλι του και κάνοντας κάποιες περιστροφές, κυλήσεις του σώματός του, το οποίο είναι επικίνδυνο και για να μπλέξει το παράμαλο μέσα στα βράγχια του, τα οποία είναι πάρα πολύ κοφτερά, αλλά και να ξαγκιστρωθεί το τεχνητό από πάνω του, άμα δεν είναι καλά πιασμένο. Αν είναι πιασμένο επιπόλαια απ' έξω, αλλάζοντας αυτό τη γωνία που είναι η τάση του νήματος και του παραμάλου μαζί με το τεχνητό, όταν αλλάξει η γωνία, αυτό μπορεί να ξαγκιστρωθεί και έτσι να γλιτώσει το ψάρι, να χάσουμε εμείς το αλίευμα.
πρέπει να παίξουμε, είναι μια λεπτή γραμμή, προσπαθούμε να γνωρίζουμε τον τόπο που ψαρεύουμε και είναι μια λεπτή γραμμή για το πώς θα παίξουμε με τα φρένα, ανάλογα φυσικά και με τον εξοπλισμό που έχουμε και πόσο μπορούμε να το κοντράρουμε το ψάρι, ώστε και να μην το κοντράρουμε πολύ, ώστε να σπάσει το παράμαλό μας, να σκιστεί το ψάρι και να φύγει, αλλά και να μην το αφήσουμε να φύγει. Το ψάρι αυτό φεύγει μόνο με το βάρος του. Δηλαδή όταν είναι ένα πολύ μεγάλο ψάρι, 4 κιλά, 5 κιλά ή και μεγαλύτερο, αυτό που κάνει είναι φεύγει απλά προς τα μέσα. Θέλει να φύγει. Δεν τρέχει προς κάποια κατεύθυνση, απλά φεύγει. Αν προς τα εκεί που θα φύγει έχει ενδιάμεσα κάποια πέτρα ή κάτι, ένα σκαλοπάτι, μπορεί καθώς φεύγει και πάει προς τα κάτω να τρίψει και να κόψει. Ή καθώς θα περάσει δίπλα από την πέτρα να πάει από κάτω το νήμα, να τρίψει και να κόψει. Μόνο έτσι θα κοπεί το λαβράκι. Όταν κουραστεί και όταν δει ότι δεν αντέχει άλλο, ανοίγει το κεφάλι του, τα βράχια του, κάνει αντίσταση μέσα στο νερό καθώς το φέρνεις και κάνει κάποιες σπασμωδικές κινήσεις. Όπως είπαμε, γυρνάει το κεφάλι, την περιστροφή αυτή. Τις κάνει μέχρι και έξω-έξω καθώς βγαίνει. Αυτά για το αλίευμα και το πώς το παλεύουμε εδώ. Τώρα, πώς ξέρεις ότι σε ακολουθεί λαβράκι? Ενδιαφέρον. Όταν ο καιρός είναι κάλμα, όπως είναι εδώ τώρα, που περιμένω λίγο, έχει κόψει βέβαια η βροχή, θα φύγω σε λίγο, όταν είναι κάλμα ο καιρός, βλέπεις κάποια κύματα κυρίως να δημιουργούνται πίσω από το τεχνητό σου. Το τεχνητό καθώς έρχεται στην επιφάνεια ή ακόμα και κάτω από την επιφάνεια να είναι, καθώς το νήμα μαζεύεται και έρχεται προς τα σένα, κάνει ένα V. Άμα είσαι παρατηρητικός και ακολουθείς την κίνηση του τεχνητού με τα μάτια, πολλές φορές θα παρατηρήσεις ένα δεύτερο V να σχηματίζεται πίσω από το τεχνητό, το οποίο μπορεί να είναι πιο επιθετικό, όταν το ψάρι είναι πιο γρήγορο, έρχεται με μεγάλη ταχύτητα ή είναι ογκώδες, δηλαδή αρκετά μεγάλο, κάνει αναδίπλωση της θάλασσας σαν κύμα έτσι, πέρα από το V. Κάνει το V το αρχικό και όταν πλησιάζει πολύ και θέλει να χτυπήσει το δόλωμα και πλησιάζει να βγάλει ελαφρώς το πάνω μέρος του κεφαλιού του από τη θάλασσα, κάνει μία δίπλα, ας το πούμε, πάνω στη θάλασσα. Πολλές φορές βέβαια μπορείς να δεις και το ραχιαίο πτερύγιο να εξέχει από τη θάλασσα, από την επιφάνεια της θάλασσας ελαφρώς, άμα είναι αρκετά κοντά. Πέρα από αυτό, όταν περάσει δίπλα από λαβράκι το οποίο θέλει να χτυπήσει το δόλωμά μας, θα κάνει μία απότομη επίθεση συνήθως και θα κάνει ένα πάντλ, μία λίμνη, ένα κυκλικό αναστάτωση επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό γίνεται κυρίως γιατί το λαβράκι, η επίθεση που κάνει είναι εισρωή. Δηλαδή θα το βλέπουμε πολλές φορές στις επιθέσεις και όταν έχουμε πιάσει το λαβράκι και το βγάζουμε έξω, ότι το τεχνητό το έχει στην ουσία ρουφήξει, το έχει βάλει όλο μέσα στο στόμα του, μπορεί να εξέχει ένα μικρό κομμάτι ή και καθόλου, ανάλογα από το μέγεθος του ψαριού και από το μέγεθος του τεχνητού. Οπότε αυτό συνήθως ακολουθεί από πίσω το δόλωμα και κάνει εισρωή, ρουφάει νερό και τεχνητό μαζί και γι' αυτό πολλές φορές αγκιστρώνεται αρκετά δύσκολα σε σημεία που ματώνει το ψάρι, όπως είναι τα βράχια ή οτιδήποτε άλλο, και δυσκολεύει κάπως την απελευθέρωσή του. Βέβαια είναι ένα ψάρι αρκετά δυνατό, το οποίο και αντέχει κάπως έξω από το νερό και αντέχει κάποια ταλαιπωρία. Μπορεί να γίνει η απελευθέρωσή του και είναι πολλές οι πιθανότητες να επιβιώσει και αξίζει να το κάνουμε. Αυτά κυρίως. Και ένα ακόμα τελευταίο. Έχουμε παρατηρήσει, στην παρέα γενικότερα, ότι όπου κυκλοφορούν
κεφάλια, κεφαλόπουλα, και βλέπουμε τις μύτες τους ή κάνουν κάποια ταξιδάκια, κάνουν μια διαδρομή στο νερό, υπάρχει καλή πιθανότητα ανάμεσα στα κεφάλια να βρίσκεται και ένα λαβράκι. Δηλαδή μαζί με, με την παρέα, με το σκουλ που λέμε, σκουλ των λαβρακιών, των κεφαλιών, να υπάρχει και ένα λαβράκι εκεί ανάμεσα και να τσιμπολογάει κάτι στο βυθό. Οπότε είναι καλό, είναι ένα καλό στοίχημα όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο να ρίχνουμε μια βολή παραδίπλα, όχι απαραίτητα από πάνω, να κόψει αυτή την ομάδα των ψαριών, ας είναι και δίπλα τους. Αν υπάρχει λαβράκι και κοντά, είναι πολύ πιθανό να ενδιαφερθεί και να χτυπήσει. Και επίσης το ίδιο γίνεται και με τις ζαργάνες. Οι ζαργάνες είναι ένα πολύ κουραστικό και σπαστικό ψάρι, το οποίο εμείς εδώ στη Λέσβο έχουμε αρκετές και σε πολύ μεγάλο μέγεθος, πολύ νόστιμο βέβαια, αλλά όταν θες να κυνηγήσεις κάτι άλλο, είναι σπαστικό συνέχεια να χτυπάνε αυτές και να κυνηγάνε το τεχνητό και να χτυπάνε και να πιάνονται και να πρέπει να το βγάλεις, να την ξεκιστρώσεις, να ξαναρίξεις. Και έχεις κάνει και μία βαβούρα καθώς τη βγάζεις, γιατί χτυπιέται πάρα πολύ αυτό το ψάρι. Είναι και επικίνδυνο γιατί έχουν το μεγάλο ρίγχος με τα δόντια, τα κοφτερά κτλ. Είναι και κάνουν ζημιά στα τεχνητά και μπορούν να σου κόψουν εύκολα το παράμαλο καθώς χτυπιούνται, να το βάλουν μέσα στο στόμα τους και να τραυματιστεί, να κοπεί. Επίσης, όταν υπάρχουν ζαργάνες οι οποίες κυνηγάνε το δόλωμα και το τεχνητό μας και τις βλέπεις να βρίσκονται σε μια περιοχή, εκεί που ρίχνεις δηλαδή, κάνουν κάποια κυνήγια, υπάρχει και εκεί πιθανότητα να χτυπήσει κάποιο λαβράκι. Γιατί αν υπάρχει στην περιοχή, το βλέπει και λίγο ανταγωνιστικά. Δηλαδή βλέπει άλλα ψάρια να κυνηγάνε κάτι και μπορεί να θέλει και εκείνο να το χτυπήσει. Δεν είναι πιο γρήγορο το λαβράκι από τις ζαργάνες, σίγουρα, είναι δεδομένο αυτό. Αλλά αν οι ζαργάνες, επειδή οι ζαργάνες κάνουν πολύ επιπόλαια χτυπήματα ορισμένες φορές, χτυπάνε λίγο και φεύγουν, θέλουν να το τραυματίσουν περισσότερο το υποτιθέμενο τραυματισμένο ψάρι που είναι το τεχνητό μας, θέλουν να το τραυματίσουν περαιτέρω, να το νεκρώσουν και μετά να το φάνε. Οπότε τα χτυπήματα αυτά, άμα κάνουν ένα-δύο, μπορεί το τρίτο για παράδειγμα να είναι κάποιο λαβράκι που βρισκόταν στην περιοχή, βλέπει ότι γίνεται παιχνίδι με κάτι που είναι το τεχνητό μας και ορμάει να το φάει. Και εκείνο θα κάνει σίγουρα πιο ολοκληρωμένο χτύπημα. Θα κάνει συνήθως αυτή την εισρωή που πολλές φορές καταπίνει ολόκληρο το τεχνητό. Αυτά. Δείτε ορισμένα κυνήγια, ορισμένα δείγματα του πώς φαίνεται το λαβράκι όταν κυνηγάει και τα λέμε μετά. Ωραία, φίλε. Ρε φίλε, εδώ είναι γεμάτο, να. Θέλω να διώξω τα... Αυτό λαβράκι ήταν,
Μέσα στις μπάφες είχε και ένα λαβράκι. Ναι, μαλάκα, και σου έκανε πίτι. Το γάμι. Καλό λαβράκι. Έκανε πλάθ. Αμάν! Το λαβράκι ήταν 3-4 κιλά. Μετά από αυτό θα δούμε πού βρίσκουμε τα λαβράκια. Τα λαβράκια τα βρίσκουμε παντού. Κυριολεκτικά παντού. Όταν είναι η εποχή τους μπορούν να βρίσκονται παντού. Τα κυνηγάμε σε ρηχά μέρη, μπορεί να είναι και σε πιο βαθιά, σε πιο απότομα νερά, παντού. Δείτε κάποια βίντεο μετά που ακολουθούν. Το κυριολεκτικά παντού. Έχω πάει για καφέ, είμαι με τη γυναίκα μου και είναι και μια φίλη της παρέα και λέω σας αφήνω 3 τέταρτα να τα πείτε, πάω από κάτω να κάνω ορισμένες βολές. Κυριολεκτικά σε 5 λεπτά βάζω τις γαλότσες μου, παίρνω το καλάμι μου, πάω στη απέναντι ακριβώς από την καφετέρια, ρίχνω βολές, δεύτερη, τρίτη βολή, δεν θυμάμαι, ένα λαβράκι. Δεν ήταν μεγάλο, αλλά δείχνει ότι βλέπεις τον τόπο, κρίνεις ότι μπορεί να έχει λαβράκια, κάνεις ορισμένες βολές και το λαβράκι είναι εκεί. Με εξοπλισμό spinning, αν δεν κάνω λάθος. Επόμενο βίντεο, νομίζω, είναι... Βρίσκομαι σε ένα τόπο πολύ γνωστό, όσοι είστε από τη Λέσβο θα το καταλάβετε, και ακούγονται τουφεκές από κυνηγούς στο background. Βγάζω ένα λαβράκι με τον ήχο από τις τουφεκές και αυτό ακόμα δείχνει ότι μπορεί να γίνεται χαμός απ' έξω, αλλά τα λαβράκια άμα θέλουν να κυνηγήσουν θα κυνηγήσουν. Και το τρίτο νομίζω είναι αυτό που ανέφερα και πιο πριν, αυτό με τα κεφάλια, γιατί παρατηρώ ότι κάτι γίνεται και είχε επιδείξει, νομίζω, έκανε ένα άλμα όπως κάνουν συνήθως τα κεφαλόπουλα, ένα splash, και λέω όπα τι γίνεται εκεί και ρίχνω βολή κοντά εκεί και στην ανάκτηση, νομίζω στην πρώτη βολή ή στη δεύτερη, δεν θυμάμαι, που κάνω σε αυτή την γενικότερη περιοχή που ήταν τα κεφάλια, χτυπάει ένα λαβράκι, το οποίο ήταν και καλό και νομίζω ότι το κράτησα. Θα το λαβρακάκι. Το μικρούλι. Δώσ' του. Θα του βγάλω μόνο τις αλλαγές.
Κάτσε βρε. Ένα μικρό λαβρακάκι. Α, πάει πάλι μέσα. Έκανε μία άστοχη και μετά μου φαίνεται πιο μικρό αυτό όμως. Ναι, το είδα. Ναι, ναι, είναι πολύ μεγάλο. Μόλις δεν έχω φάει. Όχι, όχι. Ουπ. Για ποιο εντόπιο καθαρίσεις έκανα από εκεί. Μικρούλι. Ποπ, μικρούλι. Ωραίο λαβρακάκι, χτύπησε λίγο πριν βγει το τεχνητό. Ωραίο μέγεθος με τον ντόστουμ και με καλάμι σπίνι. Πολύ ωραία. Φαίνεται από τη σαλαγιά που είναι στο στόμα του, που είναι η κεντρική, σαν να το χτύπησε από κάτω το τεχνητό. Πάρα πολύ ωραίο. Τι ήταν αυτό εκεί? Έκανε ένα ωραίο κυματάκι εκεί.
κέφαλη. Κέφαλη. Υποθέτω δηλαδή. Ω, κουνούπια έχουμε εδώ. Πού το φάγει. Όλα το φάγει μέσα. Το ρούφιξε. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά, με τα απλά και τα πώς και τι, πάμε να δούμε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Πολλές φορές κυνηγάμε λαβράκια και πιάνουμε κάτι άλλο. Για μένα αυτό το κάτι άλλο ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι που δεν το περίμενα, δεν είχα ξαναπιάσει ποτέ. Μάλιστα υπάρχει και ένα αστείο που έχουμε κάνει, που έχω κάνει ένα αστείο βίντεο με τον Γιώργο, το οποίο είναι εδώ πάνω, μπορείτε να το δείτε. Είχε πάει σε κάποια φάση ο Γιώργος μαζί με τον Νικολάη και είχαν πιάσει καραγκίδες. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο για τις καραγκίδες και μια εβδομάδα μετά μου λέει, έλα Δημήτρη, πάμε να πιάσουμε καραγκίδες. Πάμε μια εβδομάδα μετά, παιδιά, και όχι καραγκίδες δεν είχε, στο ίδιο σημείο, παρόμοιος καιρός, είχε κάποια αλλαγή στην κατεύθυνση του ανέμου που μπορεί να έπαιξε το ρόλο της και δεν είχε ούτε πέρκα, κυριολεκτικά δηλαδή, ούτε σαργούς, ούτε μελανούρια, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν υπήρχε ψάρι, ήταν συγκλονιστικό. Και έτσι μου βγήκε η ιδέα και έκανα αυτό το χιουμοριστικό βιντεάκι που θέλω να του δείξω του Γιώργου πώς πιάνονται οι καραγκίδες. Έτσι λοιπόν, μία μέρα που την πρώτη που είχα αυτό εδώ το τεχνητό από τον Γιώργο, μου το είχε δώσει, μου λέει πάρ' το να το δοκιμάσεις, ένα πρωτότυπο τύπου ντόστου, τεχνητό. Πάω, ρίχνω, ήμουνα με το μότζο, με ελαφρύ εξοπλισμό και γίνεται αυτό. Δείτε το, εμένα η καρδιά μου κόντυψε να σπάσει, κουράστηκα κυριολεκτικά για να το βγάλω, αλλά τα κατάφερα, ήταν δύσκολο. Αυτά. Δείτε το και τα λέμε μετά. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Εγώ κουράστηκα.
Καραγκίδα. Ωραία, φίλε. Ξέρετε τι, δεν με πειράζει να χάσω το ψάρι, πραγματικά. Από τη στιγμή που το είδα τουλάχιστον και λέω είναι καραγκίδα, με πειράζει πραγματικά να χάσω το τεχνητό, γιατί μόλις σήμερα μου το έδωσε ο Γιώργος. Και λέω, άντε πες του τώρα ότι ξέρεις τι, το έχασα από ψάρι. Θα με πίστευε, αλλά κρίμα και πάλι. Έλα, 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 κάτσε, κάτσε. Α, το έφυγε. Φανταστικό. Λοιπόν, όπως είδατε την καραγκίδα, δεν την πίεσα ιδιαίτερα. Την άφησα λίγο να τρέξει στην αρχή, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχα και πολλή επιλογή. Ήμουνα με P06, με 0,22 παράμαλο, αν θυμάμαι καλά. Οπότε, όταν ένιωσα ότι είναι ένα ψάρι το οποίο θέλει να τρέξει, κατάλαβα ότι με αυτόν τον εξοπλισμό δεν μπορώ να το κοντράρω ιδιαίτερα. Οπότε το άφησα να τρέξει όσο ήθελε και μετά άρχισα σιγά σιγά να τρομπάρω για να το φέρω. Τα κατάφερα. Τα κατάφερα. Πάμε να δούμε ορισμένα πράγματα τώρα που δεν κατάφερα. Γιατί υπάρχουν και αυτά φυσικά. Υπάρχει ο λάθος χειρισμός, υπάρχει ατυχία, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Το πρώτο βιντεάκι είναι ένα ψάρι το οποίο, όπως ανέφερα και στην αρχή, είχε πιαστεί επιπόλαια απ' έξω με το τεχνητό. Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσα τα Dostum, τα Original, αυτά που έχετε προμηθευτεί αρκετοί από εσάς. Ήταν ο χρωματισμός του foil Aurora, αν δεν κάνω λάθος. Και βρισκόμουν πάνω σε ένα βουνό από φύκια, γιατί η παραλία είχε καλυφθεί από φύκια, η άκρη της παραλίας. Δεν μπορούσα εύκολα να το σύρω στην παραλία και ήμουνα σχετικά ψηλά. Οπότε η γωνία του καλαμιού μου δεν ήταν η κατάλληλη. Άσκησα πολύ πίεση πάνω στο τάση, πάνω στο τεχνητό, στο σημείο που ήταν αγκιστρωμένο στο ψάρι. Και έτσι ξαγκιστρώθηκε και έφυγε. Ένα πάρα πολύ καλό λαβράκι σε μέγεθος. Επίσης, το τελευταίο, το οποίο ακόμα και τώρα που το λέω το σκέφτομαι και με πιάνει ένα τριχύλα, θα δείτε ένα ψάρι το οποίο χτύπησε πολύ βαθιά σε παρόμοιο σημείο με την καραγκίδα που είδατε πριν από λίγο. Εκεί ο τόπος κάνει ένα σκαλοπάτι. Είναι σχετικά ρηχά μέχρι ένα σημείο, δηλαδή μπορεί να είναι ένα μέτρο το βάθος, και μετά κάνει ένα σκαλοπάτι και πηγαίνει λίγο πιο βαθιά. Όχι πολύ πιο βαθιά, 5 μέτρα, 6 μέτρα. Λίγο πιο βαθιά, 2 μέτρα. 2 και κάτι. Και η καραγκίδα χτύπησε πάνω σε αυτό το σκαλοπάτι. Ήμουν τριχερός που την πήρα. Και χτυπάει αυτό το ψάρι, το οποίο από τις κινήσεις του και από τον τρόπο που πήρε το τεχνητό καταλαβαίνω ότι ήταν λαβράκι και ήταν πολύ μεγάλο ψάρι. Δεν θέλω να πω πόσο
μεγάλο πιστεύω ότι ήταν. Ήμουνα με το βαρύ εξοπλισμό αυτή τη φορά. Καταλαβαίνω ότι μπορώ να το κοντράρω λίγο παραπάνω και ενστικτοδός σφίγγω τα φρένα. Βέβαια, δευτερόλεπτα, ένα ή δύο δευτερόλεπτα αφού έσφιξα τα φρένα, καταλαβαίνω ότι το ψάρι δεν έρχεται με τίποτα. Οπότε πρόκειται για πολύ βαρύ, πολύ μεγάλο ψάρι, το οποίο ξεκίνησε να φεύγει προς τα μέσα με το δικό του ρυθμό. Γιατί είναι λαβράκι. Προσπαθώ να το κοντράρω, να το φέρω πάνω από το σκαλοπάτι. Είναι εμφανές ότι έχει πάρει πορεία προς τα κάτω. Και δυστυχώς το νήμα έχει κάνει γωνία. Και τα υπόλοιπα στο βίντεο. Όχι! Έφυγε ρε φίλε. Παραλίγο. Το ζόρισα πολύ. Ήταν δυνατό ψάρι. Όχι! Όχι ρε φίλε! Το κόψε. Το κόψε. Το κόψε στο νήμα. Μετά από αυτό που συνεχίζει να γυρνάει μέσα στο μυαλό μου, πάμε σε κάτι ευχάριστο, σε κάτι ωραίο. Πάμε να δούμε δύο πολύ όμορφα ψάρια τα οποία κατάφερα και έβγαλα και με τη βοήθεια του Γιώργου, ο οποίος το ένα ειδικά αν δεν ήταν εκεί δεν ξέρω αν θα το έβγαζα το ψάρι. Λοιπόν, το πρώτο είναι με το βαρύ εξοπλισμό, είναι ένα ψάρι, δεν ξέρω, γύρω στα 3 κιλά, το οποίο βγαίνει σε μία αγαπημένη μου συνήθεια. Περπατάμε στα βράχια και πηγαίνουμε από βράχια σε βράχια, ενδιάμεσα παραλίες κτλ. Όταν βρεθώ σε μία παραλία, έχω την αίσθηση μέσα μου ότι το λαβράκι θα κρύβεται γύρω από αυτήν εδώ την παραλία. Δηλαδή μπορεί να είναι μία παραλία με πλάτος 20 μέτρα, που ανοίγει κάπως έτσι, γιατί έχει βράχια δεξιά, βράχια αριστερά. Ξέρω, μέσα μου ξέρω ότι αν ρίξω, το λαβράκι είναι εδώ. Φυσικά 8 στις 10 φορές δεν συμβαίνει αυτό, αλλά παρόλα αυτά εγώ συνεχίζω και έχω αυτή την αίσθηση. Και μία από αυτές τις φορές έτυχε αυτό το ψάρι. Πολύ ωραίο ψάρι, πολύ μαχητικό, δυνατό. Έδειχνε να είναι μεγαλύτερο από ό,τι ήταν τελικά, αλλά δεν πειράζει. Και το τελευταίο που θα δείτε είναι το ψάρι τρόπαιο για μένα, ήταν το μεγαλύτερο λαβράκι που έβγαλα αυτή την περίοδο και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γιατί ήταν με εξοπλισμό
με το Mojo, με πιο ελαφρύ εξοπλισμό, P06-022 παράμαλο. Κάναμε και ένα ωραίο διάλογο με τον Γιώργο, πώς θα βγει, πού θα το φέρω, όλα αυτά, θα το δείτε στο βίντεο. Πάρα πολύ ωραίο ψάρι. Και φυσικά και το προηγούμενο και αυτό έγιναν release. Όπως είπα και πριν, πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι πολλοί τα βλέπετε και λέτε, μα πώς, γιατί το κάνεις release αυτό το ψάρι. Άλλοι λένε, μα έχει ήδη ταλαιπωρηθεί, μα, παιδιά, δεν πειράζει. Τα ψάρια είναι δυνατά. Άμα τους συμπεριφερόμαστε σωστά κατά τη διάρκεια του ξαγκιστρώματος και προσπαθούμε να τα κρατήσουμε μέσα στη θάλασσα, τα ψάρια θα επιβιώσουν. Καλό! Ωραίο! Ωραίο! Πολύ ωραίο ψάρι! Μπράβο στην κμπάσια! Κάτσε βρε καλά! Απίθανο! Ωραίος! Εξωτερικά πιάστηκε μόνο! Ωραίος! Πολύ ωραίο ψάρι! Έλα βάλ' το μες στην κμπάσια! Έτσι πω που κάνω! Πρέπει να παράμαλα! Βάζω το καλά γιατί έτσι μες στην κμπάσια! Βάλ' το κάτω! Ωραίο, να ξεκουμπάσεις, πάστε το καλά. Δεν θα κάνει ζημιά, θα κάνει φασαρία. Μπορεί να φύγει και μαζί με τον γκρουπ. Ωραίο φίλε, πού σε θα σε πάρω μία. Έτσι το καλό. Ρε, πιέστε. Ρε εσύ ρε, μου κόψει τη χολή. Θα την πάσει ακόμα λίγο, θα το χειρότερο release στη ζωή σου, έτσι. Θα έπαιρνε και το grip μαζί. Μπορεί να το στην επιφάνεια μετά από λίγο. Μπράβο την πάσα, για στα χέρια σου. Παραλιούλα. Εκεί μέσα είναι. Εκεί, πλάτη. Δύο. Οχ. Έρχεται να ξέρεις. Προλαβαίνουμε. Ωρε, πολύ καλό ψάρι. Το έχεις, θα τον έχεις την κάμερα. Την έχω. Έλα. Παίρνει έτσι που πας, παίρνει. Παίρνει Γιώργο. Δώσε αρέσει λίγο πόνο, μην το φοβάσαι. Κλείστε λίγο φέρα. 22 παράμαλα έχει, για μην κλείσει. Όχι, ψηλά, έλα ψηλά. Θα σωθείς από εδώ, έλα από εδώ να μην σου χαλάσει κλείση. Μάνα σου. Γιώργο, για πες μου, πού είναι απόχειρα. Απόχει εδώ, έστεινε. Θα πρέπει να στείς λίγο προς τα εδώ να το πιάσω εγώ, δεν μπορώ άλλο. Τι να κάνω τώρα, εγώ δεν μπορώ. Κάτσε να το γύρω λίγο. Γύρ τον λίγο, τι να γύρεις, τώρα πρέπει να το πάρω καλά. Αλλά το σουλτό μου κανόνισε. Αυτό να φύγε μας. Πάρτε εδώ μέσα, ξέρω εγώ. Θα το πιάσω μαλακά, πολύ μαλακά, ας το λίγο πολύ μαλακά.
πολύ μαλακά, πολύ. Έχει μαλακά. Πιαστεί καλά. Εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Θα μπω εγώ. Έχω αυτό το πρόβλημα, τι πάση μου. Να μπω εγώ. Να πού να το σύρω, αλλά να στο λιγάκι. Να μην μπω να το πιάσω, από το στόμα. Μπορείς να το πιάσεις από το στόμα τώρα σιγά σιγά. Το χέρι σου και τα μάτια σου. Όχι, από τα... Το χέρι σου και τα μάτια σου, λέω. Άστο σε μένα, κόπηκε. Όχι, δεν κόπηκε. 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 Για πάρε. Κόπηκε. Τράβα, τράβα. Τράβα. Στον κόμπο. Κοίτα πώς με έκανες, μου σκέμα. Εντάξει. Το στούμιο ρε τε. Άρα τη ρίκο με τα τεχνητά σου. Μην το ακούμπες, μην το ακούμπα. Όμως έσπασε. Έσπασε, το έφτιαξα και έσπασε. Τι να σου κάνω. Έχω ένα grip. Εκεί. Ναι, πιάστο με τον grip, σε παρακαλώ. Ωπα. Κλείστο. Δικό σας κύριε αυτή τη βάση. Το λαβράκι είναι τεσσάρι. Πιστεύω ότι πρέπει να φεθεί. Μπες μέσα τώρα. Μην κρατάς το ψάρι. Βάλ το καταρχήν. Μπράβο, μπες μέσα. Μου βρέξου, γίνε μου σκιό. Βάλ το ψάρι μέσα, βάλ το ψάρι μέσα να, μην, να ζει. Και κράτα καλά το grip. Κατάλαβες τι πάνε να κάνεις καλά το grip. Βάλ το μέσα να οξυγονώνεται. Λέει για τσιγκμπάση, περιγραφή. Ε. Τι να πω. Πώς, σε τι χτύπησε. Χτύπησε σε ένα χειροποίητο Dostum by Tirikos με χρυσό φόιλ. Ανάκτησιν. Ανάκτησιν γρήγορη. Γρήγορη skipping στην επιφάνεια όσο γίνεται, γιατί το τεχνητό είναι λίγο sinking. Εδώ, τα χέρια σου στο τεχνητό μου τα πρόσει. Πάμε, έλα εδώ. Είναι φαγωμένο ή... Δώσ' μου να βγάλω το τέτοιο. Γρήγορα τη βάση. Μέσα στο νερό γρήγορα. Σήκωσε το ψάρι. Ωχρα τσικμπάση, η ψυχή μου πήγε στην κούλουρη. Λοιπόν, βγάλε το grip και ελευθέρωσε το σιγά σιγά. Έτοιμο είναι full. Βγάλε το grip. Πέτα το πίσω το grip σου, πέτα το πίσω. Σήκωσε το ακόμη μια φορά, φίλε, να το δω. Να το χωνέψω. Σήκωσε το. Κι άλλο, κι άλλο. Γεια σου, λαβράκα, ρε. Κάντε λίγο προς τα πίσω, λίγο προς τα πίσω να το δανέψει. Αλλά είναι έτοιμο, είναι. Μεγάλο ψάρι, φίλε. Μπράβο, να δουν. Όχι, απ' τα βράχια, λέει, από κάτω. Ρε φίλε, τρέμουν τα πόδια μου, φαντάζομαι τα δικά σου. Λοιπόν, αυτά ήταν, παιδιά, τα βίντεό μου. Είναι ένα ψάρεμα, δεν θυμάμαι τώρα πόσα ψαρέματα στον αριθμό, περίπου 2 μήνες ψαρεμάτων. Δεν είναι όλα τα ψαρέματα επιτυχημένα φυσικά, αλλά συνήθως κάτι θα βγάλουμε. Κάτι έτσι, κάποιο λαβράκι θα βρούμε, μεγάλο, μικρό, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να κάνουμε τη διέξοδό μας, να μπορούμε να ξεσκάμε λιγάκι από την καθημερινή μας ρουτίνα και να αδειάζει το μυαλό μας. Θέλω να πω ότι εγώ αυτά τα ψάρια τα έπιασα με τον Dostum όλα, και αυτά που έχασα και αυτά που έπιασα και αυτά που απλά ακολούθησαν. Όπως είδατε, ένα πολύ ωραίο που βγήκε μέχρι έξω, το είδα, έκανε μια μεταβολή και έφυγε. Όλα αυτά τα ψάρια ήταν με τον Dostum. Φυσικά δεν είναι το μοναδικό τεχνητό που μπορεί και πιάνει λαβράκια. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο τεχνητό για τα λαβράκια. Είναι όμως ένα τεχνητό το οποίο έχει δουλευτεί αρκετά και στην παραγωγή του και στο σχεδιασμό του. Έχει ψαρευτεί αρκετά και
πέρα από το δικό μου το βίντεο αυτό που μόλις παρακολουθήσατε, σωρία βίντεο και από όλη την ομάδα και από τον Γιώργο και φωτογραφίες με αλλιεύματα που έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν στο Facebook και από τη Λέσβο και από άλλα μέρη πολλά, δείχνουν ότι όντως είναι ένα πολύ καλό τεχνητό, κυρίως για την αλλίευση των λαβρακιών και φυσικά για όποιους τόπους υπάρχουν, για τσιπούρες, για μελανούρια πάρα πολύ στην εποχή τους και για ό,τι άλλο είναι έτσι επιθετικό και θέλει να φάει κάτι επιφανίας, ακόμη και η σαργή ορισμένες φορές. Αυτά παιδιά, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο σύντομο γινόταν, δεν ξέρω αν τα κατάφερα, δεν ξέρω τι μήκος βγήκε, αρκετό μπλα μπλα, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ήθελα να κάνω έτσι ένα αναλυτικό, να σας παρουσιάσω κάποια πράγματα, να σας δείξω πώς θα κάνω εγώ τα πράγματα ή γενικότερα πώς θα κάνει η παρέα μας, και τέλος πάντων θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο, σε επόμενο ψάρεμα. Να είστε όλοι καλά.